καλοκαίρι ήρωες και το χειμώνα με επίδομα ανεργίας. Αυτό δηλώνουν οι εποχοί κυπυροσβέστες από όλη την Ελλάδα που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βασικό αίτημα των εποχικών πυροσβεστών είναι η μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους σε 12 μήνες, ενώ θα συναντηθούν με τον αρμόδιο υπουργό την ερχόμενη Τετάρτη. Οι πυροσβέστες αναμένεται να διανυκτερεύσουν σε σκηνές έξω από το Υπουργείο, περιμένοντας να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Σε συμβολική κατάληψη μέσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν προχωρήσει οι εποχικοί πυροσβέστες, θέλοντας να συναντήσουν τον Υπουργό. Σήμερα, 31 Οκτωβρίου, λήγουν οι συμβάσεις 2.500 εποχικών πυροσβεστών. Το οξύμορο είναι ότι ενώ υπάρχουν 3.500 οργανικά κενά, χάνεται σήμερα μια πολύ μεγάλη δύναμη. Άκαρπες οι συναντήσεις, άκαρπες οι συζητήσεις. Δώσαμε ένα νέο ραντεβού με τον υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια. Δεν πήραμε καμία σαφή απάντηση για το μέλλον μας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών, το 2024 προσελήφθησαν 700 δασοκομάντος και για το 2025 θα προσληφθούν άλλοι 300. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα έχουν προσληφθεί ως δασοκομάντος 1.340 από τη δεξαμενή των 2.500 εποχικών πυροσβεστών. Ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ όπως δήλωσε. Στη συνάντηση θα συζητήσουμε διεξοδικά τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Πρωτού προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 36 κάθετος 2019, που όπως όλοι γνωρίζουν αποτέλεσε αντικείμενο πρότασης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2019. Πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν στο πλευρό τους, δείχνοντας συμπαράσταση στον αγώνα τους. Οι εποχικοί πυροσβέστες αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ θα παραμείνουν και τη νύχτα έξω από το Υπουργείο, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά τους.